οι τόνοι ανεβαίνουν, να το αποφορτίσουμε και να τα ακούσουμε λίγο πιο ψύχρεμα από τον αρθρογράφο και αναλυτή των διεθνών γεγονότων, τον κύριο Γιώργο Καπόπουλο σήμερα, ο οποίος βεβαίως μας είχε πει πως έχει αλλάξει πίστα η Τουρκία, πως έχει κάνει πιο ποιοτικές τις απειλές της στον ίδιο δρόμο. Αλλά φαντάζομαι ότι και ο ίδιος μάλλον έχει μείνει έκπληκτος από αυτό ανά 24 ώρα, ανά 2 ώρο, και νέο σκηνικό, φανταστείτε, σήμερα στη Σμύρνη. Ε. Καλημέρα, κύριε Καπόπουλε. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Κοιτάξτε, πρέπει κανείς να αναζητήσει την λογική του παραλογισμού. Ο Ερντογάν τι έχει κάνει? Έχει ανοίξει, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, με αφορμή τις διεθνείς εξελίξεις και την προσπάθειά του να βρει μια συμβιβαστική λύση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλά μέτωπα. Το βέτο στην ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Στήνη στο ΝΑΤΟ, την απειλή πολέμου στη Συρία και την απειλή ανεξέλεγκτων εξελίξεων με την Ελλάδα στο Αιγαίο. Από τα τρία αυτά μέτωπα. Και την Κύπρο, τέσσερα. Και την Κύπρο, τέσσερα, βέβαια. Από τα τρία αυτά μέτωπα, προφανώς εκτιμούν ότι πιο συσπηρωτικά και πιο ακίνδυνα λειτουργεί η εμπριστική ρητορική σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Γιατί η Φιλανδία και η Σουηδία, πέραν της φραστικής αποφασιστικότητας της Τουρκίας, δεν είναι εύκολο παιχνίδι, δηλαδή κινδυνεύει να βρει απέναντί του τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλους τους εταίρους του ΝΑΤΟ, και γιατί μια εισβολή στη Συρία, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει πράσινο φως της Ρωσίας, όπως έλεγαν χθες στην Άγκυρα, κινδυνεύει να βρουν οι στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας που θα κάνουν την εισβολή απέναντί τους Ρώσους και Αμερικανούς στρατιώτες. Άρα τι μένει από όλα αυτά σαν ξέφρενη ρητορική που μπορεί να εκπέμπεται ανωδύνως εν όψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και εν όψη μιας τουρκικής πίεσης για μια συνολική εξομάλυνση με τους Αμερικανούς, η εμπριστική ρητορική σε βάρος Ελλάδος. Αλλά προσέχτε, εδώ η Τουρκία και ο Ερντογάν έχουν αυτοπαγιδευτεί. Υπάρχουν δυστυχώς, δεν προβάλλονται όσο πρέπει εδώ στην Ελλάδα, υπάρχουν έγκυρες φωνές, ναι, πανεπιστημιακών, συνταξιούχων διπλωματών και στρατηγών, οι οποίοι λένε ότι προσέχτε, αυτή τη θεωρία ότι μπορούμε να αμφισβητήσουμε την κυριαρχία της Ελλάδος στα νησιά δεν τη δέχεται κανείς πουθενά επί της γης και είναι σαν μόνοι μας να διαλέγουμε το ρόλο του επιτιθέμενου. Δύο συνταξιούχοι διπλωμάτες της Τουρκίας επεσήμεναν ότι άλλο να μιλάς αν το η Ελλάδα έχει δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της σύνδετα στα 12 μίλια και άλλο να μιλάς για όρο ότι η κυριαρχία της Ελλάδος στα νησιά του Αιγαίου είναι υπό προϋποθέσεις. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Καπόπουλε, γιατί έχετε μια πολύχρονη εμπειρία. Αισθάνεστε ότι η Τουρκία, όταν κάνει κινήσεις απέναντι στον ελληνισμό, και το λέω έτσι και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, τις κάνει επειδή είναι ζορισμένη, πιεσμένη, απομονωμένη, που δεν το βλέπω όχι, εγώ. Όχι. Ή τις κάνει είτε όταν αισθάνεται ισχυρή ή όταν θεωρεί ότι η συγκυρία την παίρνει? Κοιτάξτε, υπάρχει μια πάγια τουρκική στρατηγική θεώρηση ότι η Ελλάδα επεκτείνεται διαρκώς και της αφαιρεί τη γεωπολιτική της αξία. Μιλάτε καμιά φορά με Τούρκους σοβαρούς ανθρώπους κατά τα άλλα, οι οποίοι δεν εκφράζονται με το φανατισμό του Μπαχτσελή ή του Ερντογάν, και σου αφήνουν να εννοηθεί ότι σας αφήσαμε να πάρετε τα Δωδεκάνησα το 1947 χωρίς να αντιδράσουμε. Υπάρχει η αντίληψη της γεωγραφίας στην Τουρκία και από την ελληνική μεριά υπάρχει η αντίληψη της ιστορίας. Συγκρούονται λοιπόν η ιστορία με τη γεωγραφία. Με την εξής έννοια, δηλαδή, ότι και τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Αιγαίου και η Κύπρος είναι χώρες που ανήκουν στον ελληνισμό, αλλά γεωγραφικά βρίσκονται κοντά στην Τουρκία. Είναι η ανάποδη ιστορία από πλευράς Τουρκίας. Αυτό είναι στη λάθος πλευρά της γεωγραφίας τα νησιά, δηλαδή, κατά την Τουρκία. Αυτό κάπως έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καπόπουλε, επικαλούμενος πάντα την εμπειρία σας, εάν σας έλεγε κανείς όχι να ποντάρετε ούτε να προβλέψετε, αλλά να εκτιμήσετε, εφόσον αποφασίσουν, γιατί εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει διαφοροποίηση στο επίσημο πολιτικό σύστημα για την ώρα στις δημόσιες δηλώσεις της Τουρκίας, αντιθέτως πλειοδοσία, αν αποφασίσουν να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, θα εκτιμούσατε ότι για αυτούς είναι πιο όριμη η ιστορία στην Κύπρο ή με τα νησιά, γιατί έχουν ποιοτικά αναβαθμίσει τις απειλές τους με αυτό το παράλογο μεν, αλλά αυτοί το κάνουν, παράλογο ήταν και το τουρκολιβικό, συνδέουν
την ύπαρξη στρατού και όπλων με την κυριαρχία ενός νησιού. Ευθέως. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν στέκει πουθενά. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις κυριαρχίας υπό όρους, αλλά στις αντίστοιχες συνθήκες αναφέρεται. Είναι τα νησιά Άλαντ που ανήκουν στη Φιλανδία και τα οποία έχουν ιδωθεί υπό προνομιακούς όρους για την διατήρηση εκεί της σουηδικής μειονότητας. Τα οποία έβαλαν στην επιστολή τους οι Τούρκοι στον ΟΗΕ τώρα. Αυτό λέει είναι, όμως, είναι πρότυπο, λέει. Η σχετική συνθήκη αναφέρεται. Ναι, ναι. Και υπάρχει το νησί της Σπιτσβέργης που είναι βόρεια της Νορβηγίας, όπου η Ρωσία έχει δικαίωμα συνεκμετάλλευσης στους τομείς της αλληλείας και της εξόρυξης ορυκτού πλούτου. Α, ναι. Τελεία και παύλα. Είναι αυτά όμως γραμμένα πουθενά στη συνθήκη της Λοζάνης, πουθενά στη συνθήκη του Μοντρέ και στη συνθήκη των Παρισίων που διέπουν το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, δεν αναφέρεται κάτι σχετικό. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τι λέει η Λοζάνη? Η Τουρκία έχει νησιά και βραχονησίδες μέχρι τα 3 μίλια από τις ακτές της, από εκεί και ύστερα όλα, με εξαίρεση την Ήμβρο και την Τένεδο, ανήκουν στην Ελλάδα. Πιστεύετε λοιπόν, εκτιμάτε ότι αν αναβάθμιζε περαιτέρω η Κύπρος θα ήταν το πεδίο που θα το τολμούσε? Τι να μπορέσει να κάνει ο Ερντογάν, να προσαρτήσει τα κατεχόμενα στην Τουρκία? Θα δημιουργήσει περιπλοκές και διεθνή ζημιά σε βάρος του μεγαλύτερη από το όποιο όφελος μπορεί να έχει. Ένα είναι αυτό. Διότι θα βρει μπροστά του τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, τη Μεγάλη Βρετανία που είναι εγκύτρια δύναμη και έχει δικές της στρατιωτικές βάσεις. Τώρα τι να κάνει στην περιοχή του Αιγαίου? Θα απειλεί ότι θα φτάσει στα άκρα. Εγώ έχω ένα ερώτημα. Αυτό το λεπτό παιχνίδι οριακό μεταξύ απειλών ρητορικών και θερμού επεισοδίου που το είδαμε το καλοκαίρι του 2020, θα το πάει μέχρι τη σύνοδο κορυφής της Μαδρίτης, ελπίζοντας ακόμα και σε μια πεντάλεπτη συνάντησή του με τον Biden, ώστε να έχει να πει ότι ανάγκασα τις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάλογο? Θα το πάει μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν αυτές διεξαχθούν? Προσέχτε κύριε Σαχίνη, ο Ερντογάν δεν μπορεί να χάσει. Αν χάσει, ή θα πρέπει να πάρει την οικογένειά του και το πολιτικό του περιβάλλον και να φύγουν σε άγνωστη κατεύθυνση, ή θα πάει φυλακή με όσα έχει κάνει. Άρα, αυτό δεν καθιστά πιο επικίνδυνο? Επίσης, σας θυμίζω έχουν γραφτεί και δεν έχουν διαψευστεί ότι υπάρχουν ένοπλες πολιτοφυλακές του κυβερνώντος κόμματος. Σωστά. Έχουμε δηλαδή μια Τουρκία η οποία μην εκπλαγείται αν τη δείτε να παίρνει το εσωτερική της πολιτική σκηνή με αφορμή τις εκλογές να παίρνει φωτιά. Εμφυλιοπολεμική εικόνα. Αυτό δεν τον καθιστά και πιο επικίνδυνο στο να εξάγει αδόκιμος όρος όλη αυτή την κρίση προς τα δυτικά προκειμένου και να συσπυρώσει? Ναι, είναι όντως αυτό, αλλά βλέπετε ότι είναι ανεπαρκής και αντιπολίτευση στην Τουρκία. Δηλαδή, αντί να αφήσουν το χώρο στο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και στο δήμαρχο της Άγκυρας, που μιλάνε με όρους οικονομίας, με όρους καθημερινότητας και με όρους του 2022, υπάρχει αυτός ο άθλιος κ. Τζάρογλου, ο οποίος πλειοδοτεί. Του λέει, βρες το θάρρος να πάρεις ένα από τα νησιά που μας έκλεψαν οι Έλληνες και εμείς θα είμαστε μαζί σου. Τώρα, με ρωτάνε πάρα πολύ, με βάση την εμπειρία που επικαλείσαι και εσύ, κύριε Σαχίνη, του κυρίου Καπόπουλου, κατά τη γνώμη του, η Ελλάδα μπορεί να κινηθεί μόνο στο διπλωματικό πεδίο? Έχει τέτοια πολυτέλεια? Τι εννοείται, να αφήσει να διεξαχθεί, να γίνει κάποιο τετελεσμένο που να ανατρέπει τις ισορροπίες στο Αιγαίο και τις πάγιες ελληνικές θέσεις? Όχι, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Άρα, κατά τη γνώμη σας, έχουμε αλλάξει ταχύτητα κι εμείς πια? Εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων. Με ρωτούν εδώ επίσης, από πού αντλούμε τη βεβαιότητα ότι οι σύμμαχοι θα μπλοκάρουν την Τουρκία? Μήπως οι σύμμαχοι έρθουν κατόπιν εορτής για να μας καθίσουν και εμάς και αυτούς σε ένα τραπέζι, όπου στο τέλος κάποιες από τις απαιτήσεις της Τουρκίας θα γίνουν δεκτές? Η Τουρκία έχει διαμορφώσει ένα σκηνικό το οποίο συγκρούεται ευθέως με τις προτεραιότητες και τις οποίες έχουν ιεραρχήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, από σύνοδο συσπήρωσης του ΝΑΤΟ και ανασύνταξής του απέναντι στη Ρωσία, έτσι όπως το θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, κινδυνεύει να γίνει μια σύνοδος γύρω από την Τουρκία. Χτυπάει
της στοχεύσης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη και στην Ευρασία γενικότερα σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή με τοπικά ο Ερντογάν. Άλλος φίλος εδώ, μήπως ο Ερντογάν περιμένει τις λεγόμενες εκλογές του μεσοδιαστήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες και αν οι Δημοκρατικοί και ο Μπάιντεν πάνε πιο κάτω από ό,τι φαίνεται τότε να κάνει την κίνησή του? Οι Δημοκρατικοί και ο Μπάιντεν θα τις χάσουν τις εκλογές με τα σημερινά δεδομένα. Απλώς συζητάμε αν θα είναι η ήττα συντριπτική ή διαχειρίσιμη. Αυτό είναι δεδομένο. Σας θυμίζω όμως ότι οι μόνες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία επιβλήθηκαν από τον Μπάιντεν και από τον κύριο Πομπέο λίγες εβδομάδες πριν εγκαταλείψει το State Department. Από τον Τραμπ, συγγνώμη. Λίγες εβδομάδες πριν εγκαταλείψει το Λευκό Οίκο. Θέλω να πω ότι σε μια τέτοια πρόκληση. Απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες η στάση θα είναι διακομματική. Ο φίλος ο Μελέτης, καλημέρα λέει κύριε Καπόπουλε, δεν νομίζετε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε και η Κύπρος να ζητήσουν εδώ και τώρα σκληρές αποφάσεις από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθιά διαιρεμένη ως προς τις εξελίξεις στην Ουκρανία, ως προς το μέλος των σχέσεων με τη Ρωσία. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχει κανείς μια ενιαία ευρωπαϊκή στάση στο οτιδήποτε. Βλέπετε τι γίνεται για παράδειγμα στο θέμα του εμπάργκο πετρελαίου απέναντι στη Ρωσία. Βλέπετε τι γίνεται ως προς την σύγκρουση την ίδια αυτή καθ' αυτή. Άλλοι όπως ο Μακρόν, ο Ντράγκη και ο Σόλτς θέλουν εδώ και τώρα και εγχειρία και διαπραγματεύσεις. Άλλοι όπως η Πολωνία για παράδειγμα θέλουν παράταση του πολέμου και ήττα της Ρωσίας. Νομίζω ότι είναι ότι ομοφωνία από το ΝΑΤΟ ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση δύσκολα θα πετύχουμε σε οποιοδήποτε θέμα. Πριν σας αποχαιρετήσω, η Μαρία, ο Κώστας εδώ και ο Γιάννης, τα ομαδοποιώ, λένε, σας παρακαλούν πολύ, ρωτήστε τον κύριο Καπόπουλο. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι που τον ανησυχεί μέσα σε αυτό το κλίμα, είναι πιο τελικά για να μπορέσουμε κι εμείς οι απλοί ακροατές να αποπληθωρίζουμε, όπως λέτε κύριε Σαχίνη, τις ειδήσεις, γιατί πρωί, μεσημέρι, βράδυ το κεφάλι μας έχει γίνει καζάνι χώρια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Κοιτάξτε, πρέπει να έχουμε ως οδηγό εάν θα υπάρξει κάποια αντίδραση εκ μέρους των ΗΠΑ. Τι θέλω να πω με αυτό? Η σχέση των ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια ήταν ίδιες και χειρότερες με αυτές που είχε η Ουάσιγκτον με την Τουρκία. Βλέπετε ότι ο Μπάιντεν μέχρι τέλη Ιουνίου θα πάει στη Σαουδική Αραβία. Γίνεται στην Λος Άντζελες η διάσκεψη κορυφής των ηγετών των χωρών της Λατινικής Αμερικής, συνολικά της Αμερικανικής Υπήρου. Ο Μπολσονάρο, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, για να πάει στην συνάντηση αυτή, απέτησε πρώτον να μην του βάλουν θέμα για την κλιματική αλλαγή και για την καταστροφή του Αμαζονίου και δεύτερον να έχει μια τέτα-τέτ συνάντηση με τον Μπάιντεν. Είναι αυτή τη στιγμή, όσο και να φαίνεται περίεργο, αυτό που παρακαλεί ο Ερντογάν με αυτόν τον θορυβώδη και απρεπή τρόπο για τα διεθνή ήθη και έθιμα, είναι μια συνάντηση κορυφής με τον Μπάιντεν όπου θα μπορεί να την αξιοποιήσει ως επανεκκίνηση των σχέσεών του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα του το δώσει ο Μπάιντεν? Θα τον αφήσει να βράσει στο ζουμί του ακόμα περισσότερο? Θα το δούμε. Και έχω και μία ερώτηση εγώ να σας κάνω πριν κλείσουμε. Γιατί και η Ιταλία επέλεξε το μοντέλο Γερμανίας, αφήνοντας εκτός την Ελλάδα από τις διασκέψεις για τη Λιβύη, ενώ την ίδια στιγμή λένε ότι έχουν σχέδιο για να τα βρουν Τουρκία και Αίγυπτος πάνω στο Λιβύκο? Η Ιταλία είναι η παλιά απεικιοκρατική δύναμη της Λιβύης, έτσι. Κατήχε τη Λιβύη από το 1911 μέχρι και το 1945, το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρα εκ προημίου η Ιταλία είναι της σχολής, όσο λιγότεροι αναμειγνύονται στη Λιβύη τόσο το καλύτερο. Το δεύτερο είναι ότι, και το είχαμε δει και το 2020, η Ιταλία και η Ισπανία δεν συμφωνούν με τον τρόπο με τον οποίο η Γαλλία για παράδειγμα αντιμετωπίζει το ρόλο της Τουρκίας στη Μεσόγειο. Την θεωρούν ως εταίρο. Η Γαλλία του Μακρόν τη θεωρεί ως αντίπαλο και ταραξία της διεθνούς σκηνής. Να μην ξαναγυρίσουμε πίσω και υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά τα αμυντικά συμβόλαια μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας και Ισπανίας και Τουρκίας. Γιώργος Καπόπουλος, τον ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Θα τα ξαναπούμε.